Η Κρήτη υποδέχεται το DIRI E-Road Show, online εκπαιδευτική ενημέρωση αύριο 6 Μαρτίου, 11 το πρωί, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά το μέλλον της νέας γενιάς αποκλειστικά και μόνο για το κοινό της Κρήτης. Ευθύς αμέσως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με δύο εκπροσώπους του DIRI, The American College of Greece, την κυρία Μαρία Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Χάρη Δασκαλοθανάση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Παπαγρηγοράκη, να ξεκινήσω με σας, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για την πολύ σημαντική αυριανή εκδήλωση του Σαββάτου που αφορά αποκλειστικά και μόνο το κοινό της Κρήτης. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Αύριο Σάββατο λοιπόν σε 10 η ώρα θα έχουν τη δυνατότητα ο κόσμος της Κρήτης να μας παρακολουθήσει. Θα δώσουμε πληροφορίες για τον DIRI, για το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, για τα προγράμματά μας, για τις υποτροφίες μας, για τα εφόδια που μπορεί να έχει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στον DIRI. Επίσης θα μας μιλήσουν κάποιοι φοιτητές και απόφοιτοι του κολεγίου. Τέλος θα μπορούν να μας δηλώσουν συμμετοχή για ένα τεστ προσανατολισμού της Οριέντου και να κλείσουν ραντεβού. Την εκδήλωση αυτή μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και βέβαια όποιος ενδιαφέρεται για την διαβίου εκπαίδευση. Δηλαδή θα μπείτε σε μια διαδικασία και θα παρέχετε οποιαδήποτε ενημέρωση χρειαστεί και θα λύσετε όλες τις απορίες των ανθρώπων που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλοθανάση, να περάσω σε εσάς. Γιατί DIRI? Γιατί DIRI? Γιατί, να ξεκινήσω από ένα παράδειγμα. Σήμερα το πρωί κάπου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι η Pfizer, η εταιρεία η φαρμακευτική, ανοίγει ένα κέντρο στην Ελλάδα και οι μισθοί θα κυμαίνονται από αρκετά ψηλά μέχρι και 6.500 ευρώ το μήνα. Σκοπός μας λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα διαχρονικό στην παιδεία μας, ότι δεν παράγει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι για να πάρουν θέσεις στην οικονομία, οι οποίες να είναι υψηλά αμοιβόμενες. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι θα γεμίσουν αυτές τις θέσεις της Pfizer. Εμείς θέλουμε οι απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να διεκδικούν τέτοιες θέσεις. Δεν θέλουμε να παράγουμε ανέργους, θέλουμε να παράγουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι κάνουν καλές και σοβαρές καριέρες. Το DIRI έχει παράδοση τέτοια. Γιατί την έχει αυτή την παράδοση? Πρώτον και κύριον, διότι είναι άμεσα, όπως όλα τα αμερικανικά σχολεία, είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τον χώρο της εργασίας, με τον χώρο της οικονομίας. Δηλαδή δεν αποφεύγουμε τη διασύνδεση με την οικονομία, αντίθετα την επιδιώκουμε αφενός. Και αφετέρου ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στο να διδάσκουμε τα παιδιά το ακαδημαϊκό αντικείμενο το οποίο πρέπει να διδαχθούν και το οποίο είναι η αναγκαία συνθήκη για να πάνε μπροστά στη ζωή, αλλά επιπροσθέτως αυτού προσπαθούμε και δίνουμε στα παιδιά, στους φοιτητές μας, τις δεξιότητες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες πραγματικά για να πετύχει στη ζωή. Γιατί ξέρετε, δεν φτάνει, όπως σας είπα και προηγούμενος, δεν φτάνει το να αριστεύεις ακαδημαϊκά, πρέπει να αποκτάς και εμπειρίες οι οποίες θα σε καταστήσουν ένα άνθρωπο. Ακριβώς. Που μπορεί να σταθεί σε ένα χώρο εργασίας. Αυτές οι κατευθύνσεις, οι πολύ χρήσιμες κατευθύνσεις, κύριε Δασκαλοθανάση, σωστά. Ακριβώς. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι στο οποίο είπε η κυρία Παπαγρηγοράκη προηγουμένως. Θα επιθυμούσα αύριο να μας δουν και άνθρωποι, όχι μόνο παιδιά τα οποία είναι έτοιμα από το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, να πάνε πανεπιστήμιο ή να μπουν στις ανώτατες σπουδές, αλλά και παιδιά τα οποία είναι στην πρώτη, στη δευτέρα λυκείου, καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα δουν ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, το αμερικανικό, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος είναι ένα αμερικάνικο σχολείο, όπως θα το βρίσκει κανείς στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη, στη Μινεσότα ή οπουδήποτε, το οποίο απλά βρίσκεται στην Αθήνα, στις πλαγιές του Ημιτού. Λοιπόν, θα είναι χρήσιμο, θα ακούσουν πράγματα τα οποία ίσως τα έχουν ξανακούσει, αλλά δεν τα έχουν ξανακούσει έτσι οργανωμένα. Καμιά φορά μπορεί να ακούσουν πράγματα που δεν έχουν ξανακούσει. Και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να είναι ευρύτερη η γκάμα των ακροατών μας από απλά υποψήφιους φοιτητές για το επόμενο έτος. Μάλιστα. Κυρία Παπαγρηγοράκη, τι μπορεί να σπουδάσει κάποιος στον DIRI? Πριν να αναλύσω τι μπορεί να σπουδάσει κάποιος στον DIRI, θα ήθελα να ετημερώσω ότι
το αμερικανικό σύστημα εκπαίδευσης βοηθάει πάρα πολύ τους υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα σπουδάσουν, τον πρώτο χρόνο να κάνουν μαθήματα γενικής παιδείας και να επιλέξουν όριμα το δεύτερο χρόνο ένα από τα προγράμματά μας. Στο κολέγιο λοιπόν μπορείς να επιλέξεις ένα από τα 34 προγράμματα που σε οδηγούν στο πτυχίο. Χωρίζονται σε τρεις σχολές: σχολή δίκης και οικονομίας, σχολή ανθρωπιστικών σπουδών και καλών τεχνών. Επίσης, έχει σχεδόν 50 υποειδικότητες, μικρούς κύκλους σπουδών, που δεν χρειάζεται δηλαδή 4 έτη για να αποκτήσουν ολόκληρο πτυχίο. Είναι μια υποειδικότητα, μπορούν να το τελειώσουν και μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό το πρόγραμμα είναι περιζήτητο, γιατί το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το προτιμούν και τα παιδιά και οι φοιτητές δηλαδή που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί κάνουν συνδυασμούς. Φοιτητές δηλαδή του Πολυτεχνείου μπορεί να έρθουν να κάνουν finance ή οικονομικά. Οι φοιτητές της νομικής να έρθουν να σπουδάσουν αυτιλιακή διαχείριση ή ψυχολογία. Οπότε μπορείς να καλύψεις πάρα πολλά προγράμματα, με πάρα πολλά προγράμματα δηλαδή να παρακολουθήσεις, όπως και με τα πτυχιακά που έχουμε και θεωρητικής κατεύθυνσης αλλά και οικονομικής κατεύθυνσης με το ΑΛΒΑ. Πολλές οι επιλογές λοιπόν, κυρία Παπαγρηγοράκη. Ναι, ναι. Και υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο κάποιος να αποφασίσει την κατεύθυνση που θα διαλέξει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι μόνο το αμερικανικό σύστημα εκπαίδευσης ναι. Το προσφέρει αυτό, γιατί αν πας στην Ευρώπη, σε βάζουν κατευθείαν να σπουδάζεις, είναι τριετές το πρόγραμμα, σε βάζουν κατευθείαν να σπουδάσεις την ειδικότητα που έχεις επιλέξει. Δηλαδή είναι κάτι όπως με τις πανελλήνιες. Μπαίνεις σε μια σχολή και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσεις αυτό το τμήμα. Ενώ στον τυρί μπορείς να μπεις, να πεις θα σπουδάσω ψυχολογία και τελικά μέσα στο δεύτερο χρόνο να καταλάβεις ότι δεν ήταν ψυχολογία αυτό που ήθελες, αλλά μπορεί να είναι το κοινωνιολογία, η ιστορία της τέχνης. Μάλιστα. Ή να έρθεις να σπουδάσεις πληροφοριακά συστήματα και τελικά να κάνεις shipping. Μάλιστα, να περάσουμε στον κύριο δάσκαλο Θανάση. Ποια είναι τα περιζήτητα πεδία, οι κατευθύνσεις σπουδών? Αυτή τη στιγμή θα έλεγα καταρχήν η μεγαλύτερη σχολή στον τυρί, θα σας εκπλήξει ίσως, αλλά έτσι είναι, είναι η σχολή ψυχολογίας, το τμήμα ψυχολογίας. Σαν σχολή όμως, σαν group σχολών, είναι η διοίκηση επιχειρήσεων και επίσης πάρα πολύ δημοφιλή πλέον είναι και οι ειδικότητες εκείνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, το cyber security, το software design και τέτοια πράγματα. Επίσης είναι και οι βιοιατρικές επιστήμες που είναι ένας καινούριος τομέας και ο οποίος είναι πάρα πολύ πολλά υποσχόμενος. Τα συζητάμε αυτό τον τελευταίο χρόνο, συζητάμε για βιοιατρική στην ουσία και βιοτεχνολογία με τα εμβόλια, με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτά είναι τα πλέον θα έλεγα δημοφιλή, αλλά για να επανέλθω λίγο στο θέμα της καριέρας, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η αλήθεια είναι η εξής. Αν πάτε πίσω στους αποφύτους, το τυρί έχει γύρω στους, το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος έχει γύρω στους 50.000 αποφύτους. Εάν πάτε πίσω και το κάνουμε εμείς τακτικά και κοιτάξετε ποιοι από αυτούς, τι έχουν σπουδάσει αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο πετυχημένοι, και πάρα πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, διοικούν εταιρείες, είναι σε διοίκηση, σε οργανισμούς, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, παντού. Θα δείτε ότι το κοινό στοιχείο δεν είναι ένα συγκεκριμένο ένα γκρουπ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά είναι το πώς σπούδασαν. Δεν είναι το τι σπούδασαν, το πώς σπούδασαν. Δηλαδή, θα είναι παιδιά τα οποία απέκτησαν, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, αυτές τις δεξιότητες που συζητάγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, κάναν τη δουλειά στην ώρα της. Ξέρανε να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους και το μάθανε στον τυρί. Αποκτήσαν διεθνή εμπειρία γιατί φροντίσαν να κάνουν study abroad με πολύ λίγα χρήματα και με υποτροφίες του τυρί πάρα πολλές φορές, να πάνε στο εξωτερικό να κάνουν τετράμενο, να γνωρίσουν, να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες. Παιδιά τα οποία κάνανε πρακτικές εξασκήσεις σε εταιρείες, έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες εταιρείες, στις οποίες φοιτητές μας πηγαίνουν και κάνουν πρακτική εξάσκηση τα καλοκαίρια ή και κατά τη διάρκεια του έτους. Πολλοί από αυτούς εργάζονταν μέσα στον τυρί. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Πριν αποφοιτήσεις, να έχεις αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες θα σε κάνουν ένα σοβαρό στέλεχος ενός οργανισμού, εταιρείας ιδιωτικής, κυβερνητικού, μη κυβερνητικού ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το κλειδί.
της επιτυχίας. Και όχι το αν σπούδασες τόσο πολύ διοίκηση επιχειρήσεων ή ξέρω εγώ ψυχολογία. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουν να αποφορτιστούν τα παιδιά και όπως είπε και η συνάδελφός μου, κυρία Παπαγρηγοράκη, μπαίνοντας στο αμερικάνικο σύστημα, δεν χρειάζεται να αποφασίσεις αμέσως. Δεν θέλουν να έχουν αγωνία τι θα αποφασίσουν, δεν θέλουν να νιώθουν εγκλωβισμένα και πιεσμένα. Να πάρουν τον χρόνο τους, αλλά το σημαντικότερο είναι ό,τι κάνουν να το κάνουν καλά. Μάλιστα, κυρία Παπαγρηγοράκη, να περάσουμε λίγο στο πόσο κοστίζει το τυρί και αν υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης υποτροφιών. Μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρη ότι ανησυχούν πάρα πολλοί γονείς για το κόστος των σπουδών των παιδιών τους. Όλο το πρόγραμμα σπουδών στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, δηλαδή για την απόκτηση πτυχίου, κοστίζει περίπου 38.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, καταλαβαίνω, ακούγεται μεγάλο, αλλά είναι καθαρό χωρίς καμία υποτροφία. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι το 50% των φοιτητών μας λαμβάνει κάποια είδους υποτροφία. Και πώς είναι εφικτό αυτό? Είναι εφικτό καταρχήν όταν έρχεται ένας υποψήφιος, γίνεται μια αξιολόγηση, ελέγχουμε το απολυτήριο λυκείου του, ελέγχουμε το φορολογικό του εισόδημα και αν δούμε ότι χρειάζεται κάποια υποτροφία και θέλει κάποια διευκόλυνση, φτιάχνουμε ένα πλάνο. Ένα πλάνο το οποίο στηρίζεται είτε με τα φορολογικά στοιχεία, είτε με το απολυτήριο λυκείου. Αν έχει πάνω από 17, δικαιούται από 20 έως 40% μείωση διδάκτρων, με βάση τα φορολογικά κριτήρια, με υποτροφίες υποδορητές, υποτροφίες με βάση το πεδίο που θα ακολουθήσουν, την κατεύθυνση δηλαδή που θα ακολουθήσουν, όπως είναι η Σχόλη Καλών Τεχνών, έχει πάρα πολλές υποτροφίες. Και βέβαια οι αθλητικές υποτροφίες. Οπότε δεν θα θέλαμε να σταθεί εμπόδιο σε κανέναν γονέα ή μαθητή που θέλει να έρθει να σπουδάσει στον τυρί, να σταθεί εμπόδιο το ποσό αυτό. Θα έρθει και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα φτιάξουμε ένα πλάνο οικονομικό που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν πεδίο συνεννόησης και συζήτησης. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό, κυρία Παπαγρηγοράκη. Κύριε Δασκαλοθανάση, να κλείσω με εσάς. Ποιος τελικά σπουδάζει στον τυρί? Παιδιά από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Παιδιά που σπουδάζουν γύρω στις 1.000 φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων σπουδάζουν και στον τυρί. Παιδιά, πάρα πολλά παιδιά γύρω στα 400 με 500 από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Οι περισσότεροι από την Αμερική. Οπότε είναι ένα γκρουπ φοιτητών, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι νομίζω ότι επιδιώκουν αφενός μεν να κάνουν καλές σπουδές και να έχουν καλά, να χτίσουν καλά εχέγγυα και στο χαρακτήρα τους και στις γνώσεις τους και από ένας γνώσεων που τα χρησιμοποιήσουν αργότερα στις σπουδές τους, καθώς και παιδιά τα οποία έχουν διεθνή, αυτό που λέμε διεθνές outlook, δηλαδή διεθνείς προοπτικές. Βλέπουμε πάρα πολλούς φοιτητές μας οι οποίοι λένε ότι εγώ θέλω να χτίσω μια καριέρα που δεν θα είμαι κατά ανάγκη δέσμιος της χώρας. Αν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, θα είμαι εδώ πέρα, γιατί είναι η πατρίδα μου, γιατί την αγαπώ. Αν πηγαίνουν λίγο χειρότερα, θα μπορώ κάλλιστα να μεταφερθώ κάπου σε κάποια άλλη χώρα ή οτιδήποτε και να ξαναγυρίζω στην Ελλάδα. Θέλουν να έχουν φορητές καριέρες, έχουν φιλοδοξίες να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο μέσα σε αυτό το μικρό χώρο που λέγεται Ελλάδα. Το θέλουμε, το βοηθάμε και το ενθαρρύνουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να χτίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, οι οποίοι δεν είναι 35 χρονών και ζουν με τους γονείς τους ακόμα και βγάζουν 500 ευρώ το μήνα. Θέλουμε να κάνουν οικογένειες που βοηθούν τη χώρα μας την ίδια να πάει μπροστά. Αυτό είναι ο σκοπός του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω επί τη ευκαιρία ότι έχουμε πάρα πολλούς επιτυχημένους απόφοιτους οι οποίοι είναι από την Κρήτη και οι οποίοι ζουν στην Κρήτη. Δεν ζουν στην Αθήνα, κάποιοι ζουν και στην Αθήνα εννοείται, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και στο εξωτερικό, αλλά πολλοί έχουν γυρίσει στην Κρήτη και συμβάλλουν στην κρητική οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλοθανάση, κυρία Παπαγρηγοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 6 Μαρτίου 11 το πρωί, η σπουδαία αυτή online ενημερωτική κατά κάποιο τρόπο διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Και εγώ και του χρόνου από κοντά. Και του χρόνου από κοντά, βέβαια. Ευχή όλων, να είστε καλά.